Χαίρετε, τι κάνετε, καλά είσαστε. Ντάνιελ εδώ και άλλο ένα βιντεάκι που αφορά τα ανδρικά αρώματα αυτή τη φορά και πιο συγκεκριμένα σήμερα σας έχω μια νέα κυκλοφορία από Victor & Rolf Spice Bomb Infrared. Το έχω εδώ, από ό,τι βλέπετε και καταλαβαίνετε προφανώς και πήγαμε μαζί στο ταμείο. Θα προσπαθήσω λίγο να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου γιατί είναι μια από αυτές τις κυκλοφορίες που κάνει μια διαφορετική δήλωση η οποία τυχαίνει εμένα να μου αρέσει πάρα πολύ, μάλλον δεν τυχαίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ, χωρίς να είναι θεματήχης. Θα ξεκινήσω λίγο με το κουτάκι. Θα σας δείξω λοιπόν, εδώ πέρα έχει αυτό το κόκκινο μαύρο. Από ό,τι βλέπετε και εγώ είμαι ασορτή σήμερα, για να μπορέσω να ταιριάξω λοιπόν με το κουτάκι. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει και δεν μου άρεσε από την αρχή και μου φάνηκε και παράξενο είναι αυτό εδώ. Δεν είναι καλά στηριγμένο μέσα το μπουκαλάκι. Έχει το σήμα λοιπόν επάνω Victor & Rolf. Ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα χαρτονάκι για να το στηρίξει, αλλά δεν έχει κάποιο στήριγμα για το μπουκαλάκι, δηλαδή το μπουκαλάκι και που έχει το χαρτονάκι από πάνω δεν κάνει και τίποτα. Αστείο ότι έχει εδώ πέρα μέσα για όσους γνωρίζουν το σήμα της περώνης και σου δείχνει ότι πρέπει να φερεθεί στην ουσία η περώνη για να μπορείς να ψεκάσεις. Το μπουκαλάκι είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, έχει τον ίδιο χρωματισμό που ξεκινάει από ένα κόκκινο, βαθύ κόκκινο και καταλήγει σε μαύρο, μαυρίζει όσο ανεβαίνει πάνω. Σε ένα βαθμό ντεγκραντέ λοιπόν θα έλεγα. Έχει αυτή την περώνη που όπως δείχνει πρέπει να αφαιρεθεί, πλαστική περώνη. Την αφήνουμε λοιπόν κάτω και την περώνη, ψεκάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχει ωραίο ψεκαστήρι, δεν μπορώ να πω. Και είναι αυτό εδώ πέρα το άρωμα. Πριν ξεκινήσω, για όσους δεν το έχουν μυρίσει, για να δώσω λίγο ένα στίγμα που βρίσκεται αυτό, θα δώσω σαν σημείο αναφοράς τα άλλα δύο που θεωρώ εξαιρετικά αρώματα από τη σειρά Spice Bomb και είναι το αρχικό του Spice Bomb, όπου εκείνο θα έλεγα ότι είναι ένα πικάντικο αλλά πιο στιφό άρωμα και θα έλεγα ότι το Spice Bomb Extreme είναι ένα πλούσιο, γλυκό, ζεστό άρωμα με βάση τη βανίλια εκείνο. Τώρα, όσο αφορά αυτό εδώ, τα τρία χαρακτηριστικά που θα του έδινα σαν περιγραφή για το αρωματικό προφίλ περισσότερο είναι ότι είναι ένα ζεστό, γλυκό, πικάντικο άρωμα. Έχει 7 λοιπόν συστατικά. Έχει στην κορυφή κόκκινα φρούτα, κόκκινο πιπέρι, συγγνώμη, και σαφράν. Στη μέση λοιπόν έχει 2 συστατικά και αυτά είναι κανέλα και κόκκινη πιπεριά. Εκεί λοιπόν στην κόκκινη πιπεριά, επειδή είναι πολύ πλούσια η πιπεριά αυτή η κόκκινη, νομίζω ότι μάλλον κρύβονται και άλλες πιπεριές από κάτω, δηλαδή είναι ένα υβρίδιο πιπεριάς. Τώρα, η βάση γίνεται ακόμα πιο απλή, όπου εκεί πέρα έχει καπνό, τον μπάκο δηλαδή, μαζί με βενζόη, όπου η βενζόη προσπαθεί να προσομοιάσει, γλυκίζει λοιπόν αυτό τον καπνό και προσπαθεί να δώσει αυτή τη βανιλένια αίσθηση που έχει το Extreme, αλλά δεν έχει την ίδια σχέση γιατί η βανίλια είναι πολύ πιο πλούσια αρωματικά από ότι είναι η βενζόη. Εδώ πέρα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να δώσω το σημαντικότερο κλειδί σε αυτό το άρωμα, είναι να σου αρέσει η κανέλα. Αν δεν σου αρέσει η κανέλα, το άρωμα της κανέλας, γιατί αυτό είναι το κλειδί συστατικό νομίζω εδώ πέρα, έχει λιγότερες νότες από θα βρούμε σε άλλα αρώματα, αλλά όλες αυτές οι νότες παίζουν το ρόλο τους, δηλαδή δεν δουλεύουν κάποιες νότες παρασκηνιακά. Έχουν παρουσία οι νότες, όλες. Απλά αυτό που κάνει, που κυριαρχεί περισσότερο και είναι και το πιο έντονο και μάλιστα πολλοί λένε ότι έχει έτσι μια ξυλώδη αίσθηση αρωματικά, είναι η κανέλα. Είναι τόσο έντονη η κανέλα που βγάζει και το ξύλο της. Έχει λοιπόν μια πικάντικη από τα κόκκινα φρούτα γλυκιά και η κανέλα το γλυκεί σε ένα βαθμό και η βενζόη στη βάση το γλυκεί σε ένα βαθμό και βγάζει μια γλύκα, αλλά δεν είναι ένα αμυγός γλυκό άρωμα, γιατί έχει και πικάντικα στοιχεία μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Και η κόκκινη πιπεριά και το κόκκινο πιπέρι που βρίσκεται στην κορυφή το κάνουν να έχει και αυτή την πικάντικη εσάνς. Είναι ζεστό άρωμα, είναι ένα άρωμα που θα φορεθεί περισσότερο φθινόπωρο και χειμώνα, θα έλεγα. Από εκεί και έπειτα, αξίζει να αναφερθούν κάποια σχόλια που διάβασα, δίνουν μια αίσθηση για το τι μπορεί να νιώσει κάποιος μυρίζοντάς το. Υπήρχε ένα σχόλιο που διάβασα και μπόρεσα να το αναγνωρίσω, δηλαδή να καταλάβω τι θέλει να πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που ανέφερε ότι μυρίζει σαν πικάντικη τσίχλα κανέλας. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει τις τσίχλες. Ναι, σε ένα βαθμό. Ένας άλλος λοιπόν περιέγραφε ότι είναι cherry tobacco, δηλαδή ότι είναι ένας καπνός που μυρίζει όχι το προϊόν της καύσης, αλλά ο καπνός ο ίδιος που χρησιμοποιείται στις πίπες ή στα τσιγάρα τέλος πάντων, όπου εκεί πέρα μέσα ας πούμε έχει κάτι γλυκό, στυλ κεράσι, μάλλον από τα κόκκινα φρούτα επηρεασμένος εκείνος. Και οι δύο οι περιγραφές έχουν μια βάση, αλλά δεν το δικαιώνουν αυτό το άρωμα, γιατί
είναι ένα άρωμα που είναι τόσο πολλά περισσότερα από αυτά. Δηλαδή μπορεί να σου δώσει αυτές τις αισθήσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και νομίζω ότι αν πάρουμε μία από τις δύο από αυτές τις τοποθετήσεις, θα το αδικούσαμε και προσπαθούσαμε να το βάλουμε μόνο αυτή την ταμπέλα. Στη βάση του έρχεται όταν αρχίζει και ηρεμεί και γίνεται ένα καπνόδες γλυκό λόγω τομπάκο, αλλά φέρνει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν εξασθενούν από τη βάση του, στη βάση του μάλλον, από την κορυφή και από τη μέση, και παραμένει αυτό το πράγμα. Είναι μια δήλωση που πραγματικά θεωρώ ότι πολλές φορές η τόλμη είναι αρετή. Εδώ πέρα είναι μια φοβερή απόδειξη αυτό εδώ πέρα το άρωμα. Τολμούν στο Victor & Rolf και πραγματικά κάνουν πολλές φορές πολύ αξιόλογες προτάσεις. Φανταστείτε ότι το Spice Bomb Extreme, που φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, κινείται σε μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση από το αρχικό του Spice Bomb. Το ίδιο κάνει και αυτό εδώ, δηλαδή είναι ένα άρωμα που πραγματικά αξίζει, δεν είναι μια περιττή κυκλοφορία, αξίζει να είναι σε αυτό το line-up. Τώρα, αν θα σας αρέσει ή όχι, νομίζω ότι η περιγραφή που έκανα σε ένα βαθμό θα μπορέσει να σας δώσει ένα στίγμα, το οποίο είναι αρκετό για να σκεφτείτε αν θα μπείτε στη διαδικασία καν να το μυρίσετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια διαφορετική πρόταση από όλες τις κυκλοφορίες φετινές που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εάν βρίσκω ένα αρνητικό, γιατί υπάρχει για μένα ένα αρνητικό, αυτό θεωρώ ότι είναι το ότι αυτή η κυκλοφορία είναι eau de toilette, θα μπορούσε να είναι έτσι ένα πιο πλούσιο, βαθύ άρωμα, να κινείται περισσότερο στα μονοπάτια ποιοτικά του Spice Bomb Extreme, ενδεχομένως με βάση την πορεία του, αν έχει μια πετυχημένη πορεία, δεν θα με ξαφνιάσει αν δώσει την πορεία ότι μπορεί να βγάλουν και ένα eau de parfum, μια παραλλαγή, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό το άρωμα δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να το μυρίσει ή ακόμα και να το αγοράσει. Εγώ, όπως βλέπετε, κατέληξα να πάμε μαζί στο ταμείο. Αυτά από μένα. Εύχομαι να το βρήκατε και αυτό ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον αν σας αρέσουν τα ζεστά, πικάντικα, γλυκά αρώματα και ειδικότερα η κανέλα, να το βάλετε και αυτό μέσα στη λίστα των αρωμάτων που θα θέλατε να μυρίσετε στην επόμενη βόλτα σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ και το Infrared σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.